Στην ίδια τιμή με το iPhone 6s, το οποίο έκανα review λίγες εβδομάδες πριν, μπορείτε να βρείτε και άλλα καλύτερα Android κινητά. Έτσι αποφάσισα να δώσω το 6s προκειμένου να πάρω ένα πιο σύγχρονο smartphone. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν το LG G6, αλλά είχε παλιά επεξεργαστεί και δεν ήταν δίκαρτο, κάτι που θα ήθελα σίγουρα να έχει το κινητό μου σαν δυνατότητα. Αμέσως μετά είδα το Mi Mix 2 και συγκεκριμένα αυτό που κρατάω στα χέρια μου. Η κατάστασή του ήταν καλή, αλλά η οθόνη είχε μικροχδαρισματάκια που τα περισσότερα καλύπτονταν με ένα tempered glass. Όπως και να έχει, θεώρησα πως η τιμή των 250 ευρώ ήταν και είναι πολύ καλή για το κινητό αυτό, οπότε αποφάσισα να το αγοράσω. Είμαι ο Στέλιος Αθανσιάδης και σήμερα μαζί θα δούμε αν το Mi Mix 2 αξίζει τα 250 ευρώ. Το κινητό αυτό το έχω ως κύρια συσκευή μου εδώ και 2 εβδομάδες και οι πρώτες εντυπώσεις μου είναι θετικές. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχω παράπονα από το κινητό. Όπως και το βίντεο του iPhone 6S δεν είναι ένα review πλήρες και υπεραναλυτικό, αλλά είναι πιο πολύ ένα βίντεο για το να δούμε αν αξίζει η αγορά του κινητού αυτού και τι με ενόχλησε. Κάτι που σίγουρα θα ενοχλήσει και εσάς είναι η κάμερα. Η πίσω κάμερα είναι στα 12 MP και μπορεί και βγάζει βίντεο μέχρι 4K 30 frames per second. Με την προεπιλεγμένη εφαρμογή κάμερας που έχει μέσα το κινητό, οι φωτογραφίες θυμίζουν όντως ότι στα χέρια σου έχεις μια κινεζιά. Έχουν αρκετό θόρυβο, αρκετές φορές δεν κάνουν καθόλου καλό focus και τα χρώματά του είναι ανακριβείς. Ειδικά στα σκοτεινά μέρη. Βασικά το βράδυ μην δοκιμάστε καν να βγάλετε φωτογραφίες με το κινητό σας, γιατί δεν αξίζει τον κόπο, ειδικά αν δεν έχει καθόλου φωτισμό. Αυτά όμως ισχύουν για τη MIUI κάμερα. Κάνοντας root το κινητό σου ή βάζοντας ένα λογισμικό που υποστηρίζει το Camera API 2, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Google εφαρμογή για την κάμερα. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Οι φωτογραφίες μας να είναι πολύ ανώτερες σε ποιότητα. Τα χρώματα πλέον είναι πολύ πιο ακριβή και ζωντανά, δεν χάνει το focus του και το βράδυ φωτογραφίες είναι καλύτερες. Το βίντεο από την άλλη, με όποια εφαρμογή ή κάμερα και να το βάλετε, είναι μέτριο. Το Full HD είναι καλό, με ελάχιστο θόρυβο και καλούτσικο ήχο, αλλά το 4K είναι μετριότητο σε όλους τους τομείς. Η μπροστινή κάμερα είναι στα 5 MP και βρίσκεται στο κάτω μέρος του κινητού. Οπότε όταν θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία, πρέπει να τον αποδογυρίζετε κάθε φορά. Για την ποιότητα τώρα, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση όπως με την πίσω κάμερα. Μέτρια με την MIUI κάμερα και εμφανώς καλύτερη με την Google κάμερα. Κάτι τελευταίο για τις κάμερες είναι ότι μπορείς και βγάζεις πορτρέτα με το θόλωμα από πίσω, σαν να έχεις διπλή κάμερα. Το αποτέλεσμα όμως είναι κακό. Η απουσία θύρες ακουστικών είναι κάτι που με εκνευρίζει πάρα πολύ. Να πεις ότι ήταν αδιάβροχο και δίθεν τη δυσκόλεψε η διαβροχοποίηση της θύρας, δεν είναι όμως. Να πεις ότι δεν είχαν χώρο στο κινητό, έχουν και μάλιστα μπόλικο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ αγχώνουμε όταν δεν βρίσκονται το πτωράκι. Είναι από τους λόγους που δεν θα πρότεινα το κινητό αυτόν σε κάποιον που ακούει συνεχώς μουσική. Τα ηχεία είναι το τελευταίο πράγμα που με απογοήτευσαν. Απ' τη μία είναι αρκετά δυνατά και ψευτοστέρεο με το ηχείο κλήσεων, αλλά από την άλλη ο ήχος δεν έχει σχεδόν καθόλου μπάσο. Ουσιαστικά στο full ακούς μόνο φασαρία. Αλλά παρά αυτά δεν με ενοχλεί τόσο πολύ όσο η έλλειψη θύρες ακουστικών και δεν νομίζω να προβληματίσει ούτε και εσάς το ηχείο της συσκευής αυτής. Η κατασκευή του κινητού με αφήνει με ορισμένα ερωτηματικά. Ωραία επιλογή το κεραμικό στην πλάτη για να δείξει ότι είναι ακριβό και χλιδά το κινητό σου. Αλλά ρε φίλε, δεν το απολαμβάνεις καθόλου. Φοβάμαι μην πέσει το κινητό γιατί κλειστράει πάρα πολύ εύκολα. Και όταν γεμίζει τα χτυλιά ειδικά, η πλάτη γίνεται αντιαισθητική. Αναγκάζομαι και είμαι συνεχώς με θήκη, με το φόβο μην μου σπάσει το κινητό. Οπότε, ναι, μεν ωραίο το κεραμικό, αλλά είναι απλά αχρίαστο στα κινητά αυτή την περίοδο. Η οθόνη του είναι αρκετά καλή. Κοντά 6 ίντσες ανάλυσης Full HD Plus με αναλογία 18:9 και τεχνολογία IPS LCD. Ωραία χρώματα και καθαρή οθόνη, αλλά όχι όπως στις AMOLED οθόνες. Γίνεται αρκετά φωτεινή για να φαίνεται ξεκάθαρα κάτω από το φως του ηλίου και το μόνο που με ξενερώνει ιδιαίτερα είναι όταν έχω μαύρο background και φαίνεται η διαφορά με τα περιθώρια της οθόνης. Άμα ήταν AMOLED και είχες μαύρο background, δεν θα κατάλαβανες από πού τελείωνε και από πού άρχιζε η οθόνη. Δεν πειράζει όμως λόγω της χαμηλής τιμής του. Ο επεξεργαστής είναι ο Snapdragon 835 και δεν χρειάζεται να σας πω πόσο γρήγορος είναι. Έχει μαζί του 6GB RAM και κάνει καταπληκτικό multitasking. Είναι σίγουρα πιο γρήγορο από το iPhone, αλλά δεν θα έλεγα πως έχει και τρομερή διαφορά με κάποια άλλη φετινή ναυαρχίδα. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι στα 64GB εσωτερικής μνήμης, μη επεκτάσιμης. Βγαίνει και στα 128 ή 256GB ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το λογισμικό είναι το MIUI 9, αλλά έχω βάλει το δοκιμαστικό MIUI 10. Τώρα MIUI, MIUI δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής όλα είναι κομπλέ. Βασισμένο στο Android Oreo και σύντομα στο Pi. Δεν με δυσκόλεψε ιδιαίτερα να το συνηθίσω. Βέβαια το λογισμικό δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση όπως το καθαρό Google λογισμικό,
αλλά εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Επειδή σκοπεύω να κάνω ξεχωριστό βίντεο πάνω στο MIUI 10, το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχει navigation gestures και έτσι κερδίζουμε λίγη παραπάνω οθόνη. Η μπαταρία είναι στα 3400 mAh. Ακούγονται λίγα, αλλά βγάζω κοντά στις 7 ώρες screen time. Με το S9 που έχει 3500 mAh, κατάφερα να βγάζω 5-5,5 ώρες screen time. Οπότε θεωρώ πως η μπαταρία είναι ένα μεγάλο υπέρ αυτού του κινητού. Υποστηρίζει Quick Charge 3 από την Qualcomm και φορτίζει από το 20-90 μέσα σε μία ώρα περίπου. Γενικά είμαι 90% ικανοποιημένος στο κινητό αυτό και τα βασικά μου παράπονα είναι η απουσία θύρας ακουστικών και κάμερα. Άμα δεν σας χαλάνε αυτά, σίγουρα το κινητό αυτό είναι για σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, comment με τις απορίες σας ή τις εντυπώσεις σας και φυσικά ένα subscribe για να φτάσουμε τους 3.000 συνδρομητές αν δεν έχουμε ήδη φτάσει μέχρι να βγάλω το βίντεο. Τέλος, όσοι ενδιαφέρεστε περισσότερο για το κανάλι, έχω μια σελίδα στο Facebook που εκεί βάζω διάφορα νέα για τεχνολογία και για το κανάλι μου. Links στο description. Ως την επόμενη φορά, τα λέμε!